Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάμε σε ένα αμερικάνικο... Τώρα ένα βιντεάκι από American. Το American Truck Simulator. Ναι, για να έχουμε το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ναι, πίσω. Ναι. Το σκουλί και όλο παίζει Euro. Εντάξει, έτυχε τώρα. Έτυχε. Λοιπόν, American Truck Simulator. Καινούριο φορτηγό. Κάτσε ρε, αυτό δεν είχες θες. Ναι, το χθεσινό βιντεάκι μας τα έκανε δεν τέτοιο, κόλλαγε. Δεν το βάλεις. Όχι, αφού δεν ολοκληρώθηκε. Δεν είπες πριν ότι το βλέπει ο... Του το έστειλες μόνο αυτό του Δημήτρη να το δει. Δεν το βάλεις δηλαδή YouTube, μόνο ο Δημήτρης το βλέπει. Τα Eurotrack βλέπει. Γιατί, αυτά δεν κατάλαβα. Γιατί το χτεσινό κόλλησε και δεν κατέβηκε καν λοιπόν, για να παίξει. Μου είπες πριν σκουλίκι, μου λες βλέπω ο Δημήτρης το βίντεο λοιπόν, που κόλλησε. Βλέπετε να... το American Truck. Εχθές το Eurotrack σε ένα βιντεάκι δεν έκανε αμπαπ. Μύρα, αυτό μου αυτό σου λέω που κόλλησε, στο Euro, ναι. Όχι στο American. Το American άμα δεν ολοκληρωθεί, και δεν κάνει διακοπή, δεν κατέβασε τίποτα. Λοιπόν. Αχ, κουράστηκα. Κουράστηκα. Μου είπε πριν να το βλέπει το βίντεο που κολλάει. Εχθές το Euro Truck, στο ένα βιντεάκι δεν έκανε, ξαφνικά πήγε στην κεντρική οθόνη. Αυτό βλέπει. Αυτό δεν κόλλησε στιγμιαία. Στο βιντεάκι δεν κάνει κόλλημα και έβγαλε. Ναι. Αυτό βλέπει. Το ίδιο πράγμα λέει. Ποιο ίδιο πράγμα λέει, αφού εσύ μου λες το American Truck και εγώ σου λέω για το Euro Truck. Και ένα βίντεο σε αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν κατέβηκε, δεν ολοκληρώθηκε γιατί κόλλησε το παιχνίδι και με πέταξε έξω. Εγώ νόμιζα κόλλησε επειδή είχε κολλήσει και το άλλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τόση ώρα, γράφουμε το βιντεάκι τόση ώρα και καθόμαστε και του εξηγώ. Μάλιστα. Τα βιντεάκια. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε. Γιατί κουράστηκα. Λοιπόν, καινούριο φορτηγό όπως είπαμε. Kenworth W900. Βλέπετε την, πώς λέμε, την επιβλητικότητα που έχουν αυτά τα φορτηγά. Οι εξατμίσεις πάνω. Εξατμίσεις, βγαίνει καπνός. Αυτό είναι το φορτηγό μας. Έχουμε βάλει μια αερογραφία από το World of Warcraft. Για όσους είναι γκέιμεράδες και παίζουν και ξέρουν το παιχνίδι. Γιατί γελάς ρε σκουλίκη και παίζουνε είπα, όχι το παίζουνε. Όχι. Γελάω, γιατί ακριβώς το ίδιο γυρίσαμε χθες που δεν μπήκε και είναι σαν να το ξαναζώ όλο αυτό. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, ξεκινάμε το δρομολόγιο μας. Πάμε λοιπόν. Γιατί το παρακάναμε λίγο στο ξεκίνημα. Άρε σκουλίκη. Όλα τα τέτοια απορία σου σε πιάνε σε ακατάλληλες στιγμές. Όντως. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό βέβαια. Εγώ ευθύνομαι, γιατί ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Γιατί ως συνοδικό δεν μου παρέχεις αυτά που πρέπει. Την Μπολντόζα την περάσαμε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο άλλο δεν τα καταφέραμε στην Ταλίκα. Γιατί είναι και λίγο μακριά η καρότσα η συγκεκριμένη. Να και ένα πυροσβεστικό δεξιά μας. Αυτά είναι. Και στον δρόμο μπροστά μας πέρασε άλλο ένα πυροσβεστικό. Μικρότερο. Βασικά πάμε Σαν Ντιέγκο.
και μεταφέρουμε κατεψυγμένα. Αυτά είναι. Και είναι, πόσο είναι, 121.000 λίμπρες, γύρω στους 60 κάτι τόνου. Ναι, σχεδόν το μισό. Ναι, γι' αυτό πάμε και ψηλό αργά λίγο. Σχεδόν το μισό, 60 κάτι τόνους. 65. Αχ, τα περιπολικά κυνηγάνε κόσμο. Λοιπόν, κοίτα ρε σειρά μου. Και εδώ μια χαρά τοπίο είναι. Και πράσινο έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν του αρέσει το άλλο. Όταν ο άλλος είναι αντιαμερικάνος, τώρα θα μου πει βέβαια και εγώ είμαι αντιαμερικάνος, έτσι θα πει. Σκουλίκι για σένα μιλάω. Εγώ. Ότι. Όταν ο άλλος είναι φουλ αντιαμερικάνος ή στα φόρτηγα είναι μόνο φουλ. Δεν ξέρω. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει σχετικά με το... Συγγνώμη, λες δεν έχει να κάνει. Μα όταν κάτι το είναι αντικειμενικά... Εμείς λέμε και για τα φορτηγά τώρα. Ναι. Αντικειμενικά δεν μπορείς να συγκρίνεις τέτοιο με όποιο ευρωπαϊκό και να είναι. Δεν γίνεται. Καλά, αντικειμενικά. Ναι, όχι. Έχουνε... Θες μηχανικά, θες... Ό,τι, ροπή, ό,τι... Έχουν άλλη επιβλητικότητα, είναι πιο μεγάλα φορτηγά, πιο επιβλητικά. Κάποιος για να μην το δέχεται και να θεωρεί ότι ένα σκάνι είναι πιο δυνατό, κάτι τρέχει. Και, και να θεωρεί ότι το σκάνι είναι πιο καλό από ένα αμερικάνικο που... Ναι. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι τρέχει. Τα παίρνει από τη σκάνια, είναι αντιπρόσωπο σκάνια. Δεν ξέρω, μάλλον τον έχουν πλησιάσει και τον έχουν λαδώσει να υποστηρίζει τα σκάνια. Αν και όσους έχουμε δει πλέον σε αυτό το παιχνίδι, στο Eurotrack, εθίζονται με τα σκάνια, το έχεις προσέξει. Ναι, εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν τρελαίνομαι. Ναι, δεν έχει και κάτι το τόσο... Με τα σκάνια. Δεν ξέρω τι να πω. Πολύ περίεργο. Εγώ πιο πολύ προτιμώ τα Mercedes και τα MAN, σαν φορτηγά. Τα MAN. Ναι. Εμένα το Volvo μου αρέσει. Με τα 750. Α, εκείνο το... Ναι, και εκείνο, ωραίο. Ποιο είναι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το FH είναι. Μόνο αυτό μου αρέσει. Volvo FH. Αλλιώς μόνο Mercedes. Volvo FH 16. Το λέει ή FH και το δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι. Αλλά... Πάντως τελικά από τα βίντεο όμως τον Δημήτρη τον έχουμε κάνει επώνυμο, έτσι. Ναι. Όλοι αναφερόμαστε στον Δημήτρη. Όμως προσπέρασε ένα πυροσβεστή. Ρε σκουλή και επέτρεψες να σε προσπεράσει. Κάζωσε. Τάκ, να και μηχανή. Τσόπερ. Αυτή τώρα είναι άγρια κολμπά. Τσόπερ. Το καλό είναι ότι με το βάρος που έχουμε δεν περνάμε και το όριο ταχύτητας. Ουσιαστικά αυτό είναι πολλές καρότσες μαζί, δεν είναι μία. Καλά, ναι. Είναι 3-4 καρότσες που παρέα. Εντάξει, είναι εργαλείο. Εντάξει, και εδώ έχει μεγάλες καρότσες.
πιο μεγάλες σε σχέση με το Eurotrack. Ωραία, τσοπεράδες. Και μετά θα σου σχολιάσει ο Δημήτρης το βίντεο. Σου σχολιάζει, το βλέπει. Πάντα κάτι λέει. Πάντα κάτι λέει. Στο το μόντε έχεις πιτές βαλαισία, έτσι. Ναι. Είναι πιο... πιο ρεαλισμό. Τι σταμάτησε αυτός, φανάρι, χουμάιντε. Ωραία, τώρα μέχρι ξαναξεκινήσουμε να μας πούμε. Τι μαλάκας είναι ο άνθρωπος ρε παιδιά. Τι μαλάκας είναι ρε. Φανάρι είχε να περάσει, είχε και σταμάτησε, έκοψε εκεί να σταματήσει το stop. Κάποιος πρέπει να του πει, όταν έχει φανάρι και stop, το φανάρι έχει προτεραιότητα. Όταν δεν δουλεύει το φανάρι, ακολουθεί το stop. Πολύ εγκληματικότητα, παιδιά. Πολύ εγκληματικότητα. Τα περιπολικά πάνε και έρχονται. Και γιατί δεν με πάει στο τέρμα και να κάνω δεξιά να μπω κατευθείαν και μου κάνει αυτό το ζιγ-ζακ να πάω. Θα πάω εγώ ευθεία. Πάμε ευθεία και ας ρίξουμε πιο κάτω δεξιά. Σκουλίκι. Μα συγγνώμη τώρα, κάνω ζιγ-ζακ. Πλάκα μας κάνει τώρα. Θα μπορώ να πάω πιο κάτω να στρίψω. Για να μην σου πω ότι μπορώ να πάω και τέρμα ακόμα πιο κάτω να στρίψω. Αφού το έχω αυτό το περιθώριο, γιατί να μην το κάνω. Καρότσα είναι μισό χιλιόμετρο. Αναγκαστικά βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Ορίστε, να εδώ θα σκάγαμε που έσκασε και αυτός τώρα. Έλα, ντε, έκανες ολοκληρό. Οπότε ποιος ρόλο να κάνω όλες αυτές τις μανούβρες που μου έδειχνε. Κοίτα εδώ φορτίο, Πόσο το είναι αυτό, μασέρ. 125 λίμπρες, 125.000 λίμπρες. Α. Ωπ, να και το... Ωραία. Μάσταγκ ήτανε. Η Μάσταγκ είναι κορβέτ.
και η κάμερα, όλα τα λεφτά είναι παντού. Ναι. Η εξωτερική είναι ωραία και εδώ στην Αμερική εξυπηρετεί πολύ όταν θες να βγεις από εταιρείες ή να περάσεις διασταυρώσεις που δεν έχουν φανάρια και τέτοια. Που θες να στρίψεις, σε εξυπηρετεί. Καλά, και στο Eurotrack μπορείς να το κάνεις αυτό να θες. Αυτό που λες το περιβολικό, ναι, που είδαμε το μαύρο, ναι, πρέπει να ήταν το... Ασφαλίτικο, ναι. Α, το... Ναι, πώς το λένε. Το SRT8, SRT8 κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Είναι και καλά σαν του FBI ας πούμε αυτά. Να και το, να και τα άλλη καρότσα εδώ. Με τα ζώα. Σκουλή και σκουπή να κατεβάσεις. Την έχω ρε. Δεν έχω δει. Κατεβασμένα. Δεν έχει τύχει, δεν μου έχει τύχει σαν φορτίο. Τι κουνούπια λέω σε αυτό. Έχεις κανένα κουνούπι. Ναι. Ωραία. 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 Να δούμε τώρα που θα μας πάει. Εδώ, εκεί. Πού έργο θα μας πάει. Για πάμε και να δούμε τώρα. Συζητάμε τώρα, μιλάμε... Για τα γραφικά και όλα, ε. Ναι, γενικά, τα γραφικά, τα έτσι, τα φορτηγά. Ναι, εντάξει, ναι, μαράκα, θέλω και εδώ φορτηγό τώρα. Το ίδιο είναι με ένα ευρωπαϊκό, έχει την ίδια... Ό,τι και να λέμε, εντάξει, δεν συγκρίνονται εμφανισιακά. Γράμισε τα... Οπ, το δεχτώ... Ποιο? Πάταγα τον γκάζι και σηκωνόταν λοξά. Ξέρει που ανεβαίνει εδώ τα πράγματα. Ναι. Έχει πολύ φυσικότητα στο... Σου δίνανε Λαμπορκίνι. Ναι. Ο Λαμπορκίνι. Πες μου το πιο ιδανικό αμάξι για σένα. Όπως και να το θες, δηλαδή το πιο τέλειο για σένα ποιο είναι. Στα... Ό,τι σούπερ να είναι. Ό,τι κοίτα. Να στα σούπερ γαριτέ και μου αρέσει... Είναι αρκετά που μου αρέσουν, αλλά... Σαν τέτοιο μου αρέσει η Λαμπορκίνι, η Aviendator. Λοιπόν, σου δίναν μία τέτοια και ένα τέτοιο. Ναι. Τι επιλέγεις. Αυτό. Το φορτηγό. Για να μισέ τα... Μπορεί γιατί είναι και σπίτι, έτσι. Ναι. Ωραία και η Λαμπορκίνι, αλλά... Αλλά να, εντάξει. Κακά τα ψέματα.
αυτό που και να πηγαίνει, okay. Έτσι και αλλιώς δεν πρέπει να σε παρατηρείτε. Ναι, ναι. Εκεί. Μισή ώρα στην αρχή, 5 λεπτά αν τη διαφωνήσαμε. Τώρα άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί θα μας. Να βλέπεις πως κουνιέται από ναι, τα μορτσέρια ναι, ναι, ναι. Αυτά με το. Κοίτα, κοίτα. Δεν μας ήρθε καλά η καρότσα, δεν τη φέραμε καλά. Πάτα το αγαπημένο έντερο να τελειώνει στη σκουλή του. Το σκουλίκι, επιμένει το σκουλίκι. Το Τώρα ναι, ναι, εντάξει, βρήκαμε λίγο στο τέλος. Κοίτα, εγώ γαμάτο, ε. Τώρα θα το βάλουμε... Τώρα ναι, 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 ναι. Ο επιμένω, νικά και πηδά. Ο επιμένω, νικά.
Εντάξει, μας παίζουν λίγο. Εντάξει, δεν είναι και τώρα καροτσούλες, όπως το Euro. Μικρές καρότσες είναι ολόκληρα θερία. Ελά! Εντάξει, μπήκε στην ευθεία τώρα. Έχω παρατηρήσει σε ορισμένες φορές ότι ακόμα και ότι πατάς το φρένο. Ο τροχός, ο μπροστινός, σαν να μπλοκάρει, σαν να φρενάρει. Εντάξει, θα το βάλουμε, ρε, θα το βάλουμε, να το ρίστε να με εντάξει, λίγο μας έκανε, λίγο τσιριμόνιες να πούμε. Μπήκε. Αυτό ήταν. Εντάξει, μας δυσκόλεψε λίγο. Είπαμε είναι και. Και στενό το μέρος. Ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε μας που είδατε το βιντεάκι. Παρκάρετε ένα like αν σας άρεσε. Εντάξει, λίγο το παρκάρισμα μας ταλαιπώρησε λίγο. Τώρα θα πάμε να φάμε χάμπουργκερ και να πηδήξουμε μερικανίκες μισάλωτες. Και θα ξανασυνεχίσουμε άλλο δρομολόγιο μετά. Όπως κάνουν οι Ινταλικέριδες. Πρώτα θα φάμε και θα πηδήξουμε βέβαια. Ναι, και μετά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Τώρα γραφείς. Ναι, λέω και...